Καλησπέρα σε όλους εσάς. Για το σημερινό μας κόλπο, τρία πραγματάκια, φίλοι μου. Ένα πρώτο, αυτό εδώ. Το δεύτερο και ένα τρίτο. Τρία πράγματα που όταν τα έχουμε, ξεκινάμε τα μαθηματικά. Ελπίζω να έχετε όλοι μπροστά σας τα χαρτιά σας, τους στυλούδες σας και τα κομπιτεράκια. Μία και τα έχετε, κάθισα εγώ και έβαλα 20 νούμερα εδώ πέρα μπροστά. Και να κάνουμε το κόλπο μας 4 θεατές. Γι' αυτό πήρα τα μπαστούνια, τις σκούπες, τα τριφύλια και τα καρό μέσα από μια τράπουλα. Διάφοροι αριθμοί. Ο πρώτος θεατής μου θα πάρει τα μπαστούνια εδώ. Ο δεύτερος θεατής θα παίξει με τα νούμερα αυτά εδώ. Ο τρίτος με τα νούμερα που είναι αυτά εδώ. Και ο τελευταίος με τα νούμερα αυτά εδώ. 4 θεατές, ο καθένας θα πάρει από 5 νούμερα. Τα παίρνουν εδώ μπροστά τους, ο καθένας. Τα ανακατεύουν όπως θέλουν αυτοί να μπερδέψουν τα νούμερα που μόλις είδαμε ο καθένας. Τα μπερδεύουν όπως θέλουν αυτοί. Κάνουν όποιο ανακάτεμα θέλουν, να είμαστε σίγουροι ότι όλα αυτά τα φύλλα είναι μπερδεμένα. Να μην ξέρουμε σε ποια σειρά βρίσκονται αυτοί οι αριθμοί. Και πριν ξεκινήσουμε οτιδήποτε, πήρα εγώ ένα χαρτί που δεν έχει τίποτα. Θα κάνω μία πρόληψη εδώ πάνω, για να δούμε αν αυτά θα βγουν όλα σωστά. Και την πρόληψή μου θα τη γράψω εδώ πέρα μπροστά. Η πρόληψή μου θα λέει, δες που τα βλέπω, αυτό εδώ, για παράδειγμα. Την κλείνουμε και θα τη δούμε αργότερα. Ανακατεύουν οι φίλοι μας ό,τι θέλουν κάνουνε, να μην ξέρουμε σε ποια σειρά βρίσκονται οι αριθμοί που μόλις είδαμε. Εδώ πέρα και ο τελευταίος εδώ πέρα. Και τι θα κάνουμε με τα ανακατέματα που κάναμε? Θα ανοίγουμε τα φύλλα για να φτιάξουμε τετραψήφιους αριθμούς. Και ξεκινάμε. Ο πρώτος μας ανοίγει εδώ πέρα. Ο επόμενος εδώ, ο τρίτος εδώ και ο άλλος εδώ. Με λίγα λόγια, μας φτιάξαν ένα αριθμό 1226. Γράψε τον στο δικό σας χαρτί. Εντάξει. Ξαναπάμε. Ανοίγουμε εδώ πέρα. Εδώ πέρα. Να δούμε ποιον αριθμό θα μας βγάλουν οι 4 φίλοι μας. Ο δεύτερος αριθμός που μας βγάζουν είναι 3657. Τον γράφετε από κάτω. Όλους τους αριθμούς που θα κάνουμε θα τους προσθέσουμε μεταξύ τους για να δούμε το αποτέλεσμα. Εντάξει, πάμε για έναν τρίτο αριθμό. Μας ανοίγει εδώ πέρα. Και εδώ πέρα. Ο τρίτος αριθμός 9345. Γράψε τον και αυτό να τον θυμόσαστε. Πάμε στον επόμενο εδώ πέρα. Ανοίγουμε με τα ανακατέματα που κάνανε οι φίλοι μου, που δεν ξέρουμε σε ποια σειρά βρίσκονται αυτοί οι αριθμοί. Τέταρτος αριθμός που γράφουμε, 5878. Εντάξει, και τελευταίος, τον βάζουμε εδώ μαζί. Αυτό είναι εδώ. Εδώ πέρα. Και τελευταίος αριθμός, 7193. Πάρτε το κομπιούτερ. Σας αφήνω το χρόνο και προσθέστε όλους αυτούς τους αριθμούς που βλέπετε μπροστά σας. Εντάξει, και μην ξεχνάμε, 4 φύλλοι ανακατεμένα, διάφοροι αριθμοί ο καθένας. Ελπίζω να βρήκατε το αποτέλεσμα αυτινού της προθέσεως. Και πριν κάνουμε όλα αυτά, κάθισα εγώ και τι έκανα, αν θυμόσαστε, μέσα στο χαρτί έγραψα κάτι. Και αυτό που έγραψα εγώ είναι το εξής. 27.299. Τι μου είπατε? Ότι είμαστε σωστά. Μπράβο. Τα αφήνω στην άκρη αυτό εδώ προς το παρόν. Γιατί μπορείτε να με πείτε, Νίκη, μπορεί να κάνεις κάτι εδώ μέσα. Το βγάζω στην άκρη. Και το κάνουμε διαφορετικά. Θα παιδέψουμε τα φύλλα εδώ πέρα ξανά. Τα παίρνουνε, τα ανακατεύουνε, να μην ξέρουμε σε ποια σειρά βρίσκονται αυτά τα φύλλα. Εδώ πέρα. Και αυτός κάνει αυτό εδώ, εδώ πέρα, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει.
Εντάξει, ανακατεύοντας τα φύλλα οι φίλοι μου, ένα άσπρο χαρτί που δεν έχει τίποτα. Που θα καθίσω να κάνω μία δεύτερη φορά μία πρόβλεψη. Και αυτή τη φορά ανακατεύοντας τα φύλλα να σκεφτώ κάτι, θα γράψω για παράδειγμα αυτό εδώ. Που θα το δούμε μετά. Ανακατέψαν οι φίλοι μου, θέλουν να ανακατέψουν ξανά, ανακατεύουν, ό,τι θέλουν να κάνουμε. Να μην ξέρουμε σε ποια σειρά βρίσκονται οι αριθμοί. Και ξεκινάμε. Εδώ πέρα. Πρώτος αριθμός 9677. Γράψε τον για να μπορέσουμε να προσθέσουμε όλους τους αριθμούς που θα κάνουμε μαζί. Ο δεύτερος αριθμός 4215. Εντάξει. Πάμε στον τρίτο, εδώ πέρα, 7138. Θέλουν να κατέψουν, να κατέβουν, τα μπερδεύουν, ό,τι θέλουν κάνουν. Πάμε στον άλλο αριθμό, εδώ πέρα, 2896. Εντάξει, εδώ πέρα τα τραβάω λίγο να φαίνεται πιο καθαρά, εδώ πέρα. Ο τελευταίος αριθμός 5353. Κάντε μία πρόθεση όλους τους αριθμούς αυτούς. Σας αφήνω το χρόνο σας με το κομπιουτεράκι σας, είναι πάρα πολύ εύκολα. Μπερδέψαμε, ανακατέψαμε και βγάζουμε ένα αποτέλεσμα. Τι αποτέλεσματα βρήκατε εσείς? Το δικό μου το αποτέλεσμα, πριν κάνουμε όλα αυτά που τα μπερδέψανε για δεύτερη φορά, εγώ αυτή τη φορά έγραψα αυτό εδώ, παιδιά. 29.279. Και τι μου είπατε, όλα αυτά είναι σωστά? Σας ευχαριστώ πολύ. Και γι' αυτό πάμε για εξήγηση. Για να γίνει το κόλπο μας, μια μικρή προετοιμασία. Παίρνουμε 20 αριθμούς και τους ετοιμάζουμε σε 4 πακέτα. Ένα πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο. Το πρώτο πακέτο, πατήστε pause, γράψτε τους αριθμούς που σας έχω εγώ. 1, 3, 5, 7, 9, 1, 2 και πάει λέγοντας. Κάθε πακέτο έχει αυτούς τους αριθμούς. Γιατί? Το πρώτο πακέτο που έχει αυτούς τους αριθμούς είναι η πρώτη αριθμή που θα ανοίξουμε κάτω, που θα δώσουμε σε έναν φίλο να ανακατέψει. Αυτή εδώ η αριθμή είναι τις χιλιάδες. Επόμενοι αριθμοί που θα ανοιχτούν κάτω, εκατοντάδες, δεκάδες και μονάδες. Γι' αυτό δεν τα μπερδεύουμε μεταξύ. Οι αριθμοί αυτοί κάθονται όπως είναι, τα μπερδεύουν ανοίγοντας, κάνουμε τις προσθέσεις όπως και να ανοιχτούν και πάντα το σύνολό μας θα βγαίνει, όπως το είπαμε από την αρχή, 27.299. Αυτό βεβαίως το γράφουμε σε ένα χαρτάκι πριν ξεκινήσουν, τα αφήνουμε σε μία άκρη. 27.299. Αυτή είναι η πρόβλεψή μας, η πρώτη πρόβλεψή μας. Τους αριθμούς τους έχετε μπροστά σας, τους παίρνουν και τα ανακατεύουν όπως θέλουν οι φίλοι μας. Να τα μπερδέψουν, να μην ξέρουμε σε ποια σειρά βρίσκονται όλα αυτά τα φύλλα. Πάμε λίγο γρήγορα, εδώ πέρα, κάνουν ένα κάτεμα όπως θέλουν αυτοί. Και τους ζητάμε να ανοίγουν τα φύλλα τους μπροστά, ένα-ένα, για να κάνουμε ένα τετραπλήσιο αριθμό. Ξεκινάμε χιλιάδες, εκατοντάδες, δεκάδες, μονάδες. Απ' εδώ. Ο πρώτος φίλος μας ανοίγει εδώ πέρα, ο δεύτερος, ο τρίτος και ο τέταρτος φίλος μας. Με λίγα λόγια, μας κάνανε έναν αριθμό 3356, που τον γράφετε σε ένα χαρτί ή στο κινητό σας. Δεύτερος αριθμός μας κάνουνε αυτόν εδώ, ανοίγοντας βέβαια τα φύλλα διάφορους αριθμούς που ανακατέψανε. 5.243. Τον γράφουμε από κάτω γιατί θα κάνουμε μία πρόσθεση όλα αυτά. Θέλουν να ανακατέψουν, ανακατεύουν ξανά όπου θέλουν, κανένα πρόβλημα. Ξανανοίγουμε, τρίτος αριθμός, εδώ πέρα, 7.175. Εντάξει, γράψτε τα στα χαρτιά σας, στα κινητά σας, για να δείτε ότι βγαίνει το άθροισμά μου σωστό. Πάμε στον επόμενο αριθμό. Εδώ πέρα,
9.828 και ο τελευταίος αριθμός εδώ πέρα 1.697. Σας αφήνω το χρόνο σας, κάντε μία πρόσθεση όλους αυτούς τους αριθμούς. Όπως και να τους ανοίξουν, το αποτέλεσμά μας θα βγαίνει πάντα 27.299. Θα μας πούνε ότι μπορεί να κάναμε κάτι. Εκείνη τη στιγμή τι κάνουμε? Παίρνουμε το πρώτο πακέτο και το τρίτο και τα αλλάζουμε μεταξύ τους και τα ξανακλίνουμε όλα αυτά. Ανακατεύουμε ό,τι θέλουμε κάνουμε, να μην ξέρουμε σε ποια σειρά βρίσκονται αυτά τα φύλλα εδώ. Εντάξει, λοιπόν. Και ξαναπάμε μία δεύτερη φορά. Τη δεύτερη φορά που θα το κάνουμε, δεν γράφουμε 27.299, γράφουμε σε ένα άλλο χαρτάκι, αυτό εδώ, 29.279. Η δεύτερη πρόληψη που θα κάνουμε, 29.279. Το αφήνω εδώ προς το παρόν, βεβαίως κρυφά. Ανακατέψαμε, ανοίγουμε να κάνουμε τετραψήφιους αριθμούς. Ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος, ο τέταρτος και τελευταίος αριθμός μας εδώ μπροστά. Εδώ. Ελπίζω να φαίνονται όλα καθαρά. Σας αφήνω το χρόνο σας. Κάντε μία προσθέση στους αριθμούς 2.878 συν 9.697 και πάει λέγοντας. Και τι βρίσκουμε? 29.279. Θα με πείτε τώρα πώς γίνονται όλα αυτά. Δυστυχώς, φίλοι μου, έχασα κάποια αρχή από αυτό το κόλπο, ένα καταπληκτικό κόλπο μαθηματικό, που προσπάθησα να το καταλάβω κι εγώ. Το μόνο που θυμάμαι είναι πώς βάζουμε τα φύλλα. Αλλιώς μπορούμε να κάνουμε και άλλους αριθμούς, που τους αφήνουμε όλους άφωνους. Μέχρι τότε, γράψτε τα φύλλα όπως σας είπα από την αρχή, τις χιλιάδες, εκατοντάδες, δεκάδες και μονάδες. Μπερδέψε τα, καλή εξάσκηση και καλή διασκέδαση σε όλους.